Κύριε Υπουργέ, πριν από 4,5 χρόνια, τον Μάρτιο του 2018, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε ψήφισε το νόμο 4521, όπου εκτός των άλλων με αυτόν ιδρύθηκε και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μετά από συγχώνευση των ΤΕΙ του Πειραιά και της Αθήνας. Ανάμεσα στα τμήματα που ιδρύθηκαν τώρα με τον νόμο αυτόν τότε ήταν και το τμήμα αγωγής και φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία. Αυτός είναι ο τίτλος του τμήματος. Από τον Μάρτιο όμως του 2018, από τότε δηλαδή που τέθηκε σε ισχύ αυτός ο νόμος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ήδη φοιτούσαν στο τμήμα ΤΕΙ προσχολικής αγωγής, που λειτουργούσαν μέχρι να ψηφιστεί αυτός ο νόμος, είχαν τη δυνατότητα και αρκετοί από αυτούς την αξιοποίησαν με την εξέταση 7 επιπλέον μεταβατικών, όπως ονομάζονται, μαθημάτων, να πάρουν το πτυχίο του τμήματος ΑΕΗ αγωγής και φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία, να πάρουν δηλαδή ένα πανεπιστημιακό πτυχίο και όχι ένα πτυχίο ΤΕΙ. Αντίστοιχα, το ίδιο επέλεξαν να κάνουν, το ίδιο έγινε και πολλοί επέλεξαν φοιτητές και φοιτήτριες να το κάνουν και στη Θεσσαλονίκη και στα Γιάννενα. Από τότε, από τη μετατροπή δηλαδή των τμήματων αυτών, όπως είπα και στην αρχή της τοποθέτησής μου, από τη μετατροπή των τμήματων αυτών των ΤΕΙ σε πανεπιστημιακά, πέρασαν 4,5 χρόνια και πλέον. Αλλά οι απόφοιτοι αυτών των 4 παρελθόντων ακαδημαϊκών ετών, καθώς και όσοι πρόκειται να αποφοιτήσουν κατά πάσα πιθανότητα τα επόμενα χρόνια, δεν μπορούν να πάρουν μέρος, κύριε Υπουργέ, σε διαγωνισμούς προσλήψεων. Αφού δεν μπορούν να πάρουν, αφού οι θέσεις οι οποίες προκυρήσονται σε φορείς του Δημοσίου, στους Δήμους και από τον ΑΣΕΠ, αφορούν πτυχιούχους αποκλειστικά των ΤΕΙ, της τεχνολογικής δηλαδή εκπαίδευσης και όχι της πανεπιστημιακής. Πρόκειται προφανώς για μια παντελώς απαράδεκτη κατάσταση, για την οποία οι ευθύνες μοιράζονται εδώ, για αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα το ότι είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση επιβεβαιώνεται και από το ότι την ίδια στιγμή οι ανάγκες ενίσχυσης με προσωπικό, με μόνιμο προσωπικό, στις δομές προσχολικής ηλικίας είναι τεράστιες, όπως είναι γνωστό, δεδομένου ότι είναι δεκάδες χιλιάδες τα παιδιά τα οποία αποκλείονται εν τέλει από τη φοίτησή τους στους παιδικούς σταθμούς. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνετε έτσι ώστε να εξασφαλιστεί σε αυτούς τους συγκεκριμένους αποφύτους των πανεπιστημιακών τμήματων να έχουν πρόσβαση σε όλες τις θέσεις οι οποίες προκυρήσονται πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο της προσχολικής αγωγής. Σας ευχαριστώ. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε. Μετά τη μετατροπή των ΤΕΙ σε πανεπιστήμια, ανέκυψε το πρόβλημα το οποίο περιγράψατε, της υπάρξεως δηλαδή κενών θέσεων για διορισμό, ειδικά σε φορείς του δημοσίου, στις οποίες μέχρι πρότινος κυρίαρχος κλάδος ήταν αυτός της τεχνικής εκπαιδεύσεως έναντι της πανεπιστημιακής εκπαιδεύσεως. Για τη λύση του εν λόγω προβλήματος, η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών έδωσε οδηγία στους φορείς που δεν διαθέτουν κάποιο συγκεκριμένο κλάδο προσωπικού στον οργανισμό τους να ασκούν τη δυνατότητα ανακατανομής των κενών οργανικών θέσεων που διαθέτουν σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου 4622 του 2019, ώστε να δημιουργούνται αυτοί οι κλάδοι και κατ' επέκταση οι θέσεις για να καλυφθούν οι όποιες ανάγκες στα πλαίσια της ορθολογικής οργανώσεως των υπηρεσιών τους. Τώρα, αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ως καθήλυν αρμόδιο κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του νόμου 4830 του 2021 ολοκλήρωσε προσφάτως την κατάρτιση νέου προεδρικού διατάγματος για την αναμόρφωση του υφισταμένου κλαδολογίου και προσοντολογίου στον δημόσιο τομέα. Αυτό
θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο προσοντολόγιο, που είναι από το 2001, το Προεδρικό Διάταγμα 50 του 2001, όπως έχει κατά καιρούς διαμορφωθεί. Στόχος του νέου Προεδρικού Διατάγματος είναι αφενός η αντιμετώπιση του φαινομένου του κατακαιρματισμού και της πολυδιασπάσεως των υφισταμένων κλάδων ειδικοτήτων και αφετέρου η συστηματική και με ενιαίο τρόπο συνολική αποτύπωση των κλάδων ειδικοτήτων στο δημόσιο τομέα σε ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες εξελίξεις. Το σχέδιο, κύριε συνάδελφε, έχει ήδη αποσταλεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας προς επεξεργασία και περιλαμβάνει στο παράρτημα 1 τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού προσλήψεως ανακλάδο, ειδικότητα και προσωπικού και στο παράρτημα Β αντιστοιχίζονται οι υφιστάμενοι κλάδοι και ειδικότητες με τους νέους κλάδους και ειδικότητες. Εκεί, στο παράρτημα Α, και αυτό είναι το σημαντικό για την ερώτησή σας, περιλαμβάνεται ο κλάδος ΠΕ παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας με ειδικότητα ΠΕ παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας, για το οποίο ως τυπικό προσόν διορισμού προσλήψεως ορίζεται το πτυχίο ή το δίπλωμα αγωγής φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία ΑΕΗ ή ισότιμος τίτλος σχολών της μεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Επομένως, το πραγματικό πρόβλημα που αναφέρατε αντιμετωπίζεται με το προσοντολόγιο, με το νέο προσοντολόγιο το οποίο είναι τώρα προς επεξεργασία. Ευχαριστούμε. Ελάτε, κύριε συνάδελφε. Μόνο που αντιμετωπίζετε, κύριε Υπουργέ, μάλλον παραπέμπεται για το μέλλον, γιατί αυτό είναι ένα σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίο αναμένεται να υπογραφεί και εντωμεταξύ θα έχουν περάσει 4-5, δεν ξέρω πόσα χρόνια, δεν ξέρουμε πότε θα υπογραφεί αυτό το Προεδρικό Διάταγμα για να ισχύσει. Ως μια πρώτη απάντηση σε αυτό που είπατε, όσο για την οδηγία που είπατε ότι εξέδωσε το Υπουργείο της Παιδείας, το Υπουργείο Εσωτερικών, όχι την οδηγία, την οδηγία. Άκουσα για το Υπουργείο Παιδείας. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Οποιοδήποτε Υπουργείο, το Υπουργείο Εσωτερικών, ωραία, δικό μου το λάθος, στους φορείς να κατανέμουν και θέσεις αντίστοιχες με τα προσόντα που έχουν οι απόφοιτοι αυτών των νέων πανεπιστημιακών τμήματων, νομίζουμε ότι δεν αρκεί προφανώς μια οδηγία, γιατί εξακολουθούν οι προκηρύξεις των θέσεων να μην περιλαμβάνουν αυτούς τους πτυχιούχους. Μάλλον θα χρειαστεί μια νομική ρύθμιση, η οποία θα καταστεί βεβαίως υποχρεωτική για όσους προκηρύσουν τέτοιου είδους θέσεις με το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Θεωρούμε, κύριε Υπουργέ, παρά τα αυτά, δεν κάνουμε δίκη προθέσεων εδώ, δεν το συνηθίζουμε άλλωστε, αλλά θεωρούμε, για να μιλήσουμε ανοιχτά, ότι δεν πρόκειται για μια αστοχία κυβερνητική, για μια αυλεψία κυβερνητική που θα μπορούσε να είναι και τέτοια. Όχι. Μακάρι να ήταν τέτοια. Πρόκειται, κατά την άποψή μας, για μια συνειδητή επιλογή στα πλαίσια εκείνης της κατηγοριοποίησης και του κατακερματισμού τελικά της αξίας των πτυχίων. Για μια συνειδητή επιλογή προκειμένου να οδηγήσει σε μια κατάσταση που θα σας περιγράψω, φανερώνοντας εντελώς μπροστά μας όλες τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, οι οποίες βεβαίως προτεραιότητες δεν μπορούν να κρυφτούν πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί ενώ η συγκεκριμένη αυτή πτυχιούχη με το πτυχίο της προσχολικής αγωγής αποκλείονται, μέχρι στιγμής αποκλείονται, αυτή είναι η κατάσταση, από τις δομές προσχολικής αγωγής του δημοσίου, την ίδια στιγμή οι ίδιοι πτυχιούχοι, το ίδιο το κράτος που τους αποκλείει από αυτές τις δομές της δημόσιας της προσχολικής αγωγής, τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Ένα πρόγραμμα το οποίο εκπονήθηκε βεβαίως από το Υπουργείο Εργασίας, καθώς συμπεριλαμβάνονται οι συγκεκριμένοι πτυχιούχοι σε αυτούς που μπορούν να συμμετέχουν, να μετέχουν στο Μητρό των Επιμελητών αυτού του προγράμματος. Ένα πρόγραμμα, φυσικά, κύριε Υπουργέ, δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, αλλά πρέπει να το πούμε εδώ, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα υποκατάστατο και μάλιστα φτηνό υποκατάστατο της δημόσιας δωρεάν προσχολικής αγωγής. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη αγωγή της προσχολικής αγωγής, αλλά για μια φύλαξη ουσιαστικά, για ένα παιδοφυλακτήριο, είτε στο σπίτι των παιδιών, είτε στο σπίτι της νταντάς του ή της νταντάς της γειτονιάς,
χωρίς βεβαίως τις κατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις, χωρίς την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, χωρίς τα μέτρα που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι ένα υποκατάστατο, μια υποβάθμιση εν τέλει της ίδιας της προσχολικής αγωγής. Δηλαδή το κράτος που τους αποκλεί από τις δημόσιες δομές, τους προσανατολίζει, τους σωθεί, τους σπρώχνει στο πρόγραμμα ευχαριστούμε. Αυτό. Νομίζουμε ότι θα πρέπει να το ξαναδείτε. Σας καλούμε να το ξαναδείτε και νομίζουμε βεβαίως ότι και οι συγκεκριμένοι πτυχιούχοι θα πρέπει να οργανωθούν ακόμα περισσότερα για να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στην εργασία. Ευχαριστώ. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, θα σας ευχαριστήσω. Θα είμαι πολύ σύντομο στην απάντησή μου. Κύριε συνάδελφε, επανέρχομαι σε αυτό που είπα προηγουμένως. Ήταν αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών αυτή η οποία έδωσε τη δυνατότητα την οδηγία στους φορείς που δεν διαθέτουν κάποιο συγκεκριμένο κλάδο προσωπικού στον οργανισμό τους να ασκούν τη δυνατότητα ανακατανομής των κοινών οργανικών θέσεων που διαθέτουν σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου 46-22 του 2019. Δεύτερο σημείο, τα προβλήματα τα οποία δημιούργησε η μετατροπή, η άκρητη μετατροπή των ΤΕΗ σε ΑΕΗ, χωρίς να προβλεφτούν αυτά, έχει δημιουργήσει πλειάδα προβλημάτων. Ακόμη και τώρα έχουμε τμήματα, παραλάβαμε τμήματα με μηδέν μέλη ΔΕΠ, μηδέν. Είναι πάρα πολλά προβλήματα. Για να γίνουν οι αντιστοιχίσεις πρέπει να μπορέσουμε να περάσουν από την ΕΘΑΕ και να κριθούν βάσει της ΕΘΑΕ, ποιο είναι το επίπεδό τους. Είναι μια κατάσταση που θέλει ακόμη πολλή δουλειά. Πιστεύω θέλει 3-4 χρόνια ακόμη για να μπορέσει να έρθει μια κατάσταση να έχουμε και τμήματα αυτοδύναμα. Δεν έχουμε τμήματα αυτοδύναμα. Πολλά από αυτά τα τμήματα δεν είναι ακόμη αυτοδύναμα. Ευτυχώς το ΠΑΔΑ δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Άμεσα θα έρθει το προεδρικό διάταγμα. Δεν είναι κάτι που θα γίνει. Έχει δοθεί σε επεξεργασία, έχει μπει σε επεξεργασία εδώ και αρκετό καιρό και άμεσα θα έρθει και θα λυθεί αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα που θέτεται. Ευχαριστώ πολύ.